Λοιπόν, είχαμε δεσμευτεί στον αέρα πριν από κάποιε μέρε, κυρίε και κύριοι, όταν συνομιλούσαμε με τον κύριο Ανδρέα Αυγενόπουλο από την Αθήνα, ότι το είχαμε μάλλον απευθυνθεί για πρόσκληση να είναι εδώ στην εκπομπή για να θέσουμε όλα τα ερωτήματα που θέτει και η κοινωνία ενώπιον του σε σχέση με την οικονομική τραγωδία αυτού του τόπου. Αξιοποιώντα την ευχαίρεια που μα δίνει η συνεργασία μα με τον ΑΛΦΑ, φιλοξενούμε τον Ανδρέα Αυγενόπουλο από την Αθήνα υλοποιώντα αυτή μα την δέσμευση. Πάμε στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευγενόπουλε. Ε, καλό σα μεσημέρι. Εμεί σα περιμέναμε στην Κύπρο. Γιατί ε, δεν έρχεστε στην Κύπρο, Τι, α, τι σα ανησυχεί, Τι σα προβληματίζει, Είστε φυγόδικο, Σα ναι, ψάχνει η δεν... αστυνομία, Σα ψάχνουν τα δικαστήρια, Γιατί δεν έρχεστε. Δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση και οποτεδήποτε έχω προσκληθεί να έρθω στην Κύπρο, έχω αποδεχθεί την πρόσκληση και τελικώ όλε οι προσκλήσει ήταν προσχηματικέ, γιατί κανεί δεν θέλει να μιλήσω. Από αποκλήσει, δυνατότητα πιέντε. από όλου αυτού που υποτίθεται ότι θα ήθελαν και θα έπρεπε να ήθελαν να μιλήσω να πω και εγώ τι δικέ μου τι απόψει. Αλλά δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σα. Η σύγχρονη τεχνολογία μα δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινηθώ ούτε εγώ ούτε εσεί. Και υποτίθεται ότι η συζήτησή μα θα είναι τη τάξη των 20 λεπτών, 30. Δεν είναι ναι, σίγουρα, αλλά άλλο να Άρα... συζητάμε από απόσταση και άλλο να σα είχαμε εδώ στο στούτιο με εμπειρογνώμονε για θέματα οικονομία και όλα αυτά θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Εν πάση περιπτώσει. Το 2000... Για 20 λεπτά θα φέρνατε εμπειρογνώμονε για την δεν οικονομία και θα ήταν 20. Αν ήσασταν εδώ, κύριε Βιενόπουλε, δεν θα ήταν 20 λεπτά, θα ήταν 2 και 3 ώρε. Δεν μου το είπατε αυτό τώρα. Ωραία. Το, που... το είχαμε πει, νομίζω ότι η διευκρίνηση ήταν ξεκάθαρη. Λοιπόν, το 2006 όταν εξαγοράσατε τη Λαϊκή Τράπεζα, Είχατε αναφέρει τότε στην ετήσια σα έκθεση ότι τώρα όραμά σα είναι να γίνετε ένα από του μεγαλύτερου και πιο επιτυχημένου τραπεζικού ομίλου στην νοτιοανατολική Ευρώπη με γερέ ρίζε. Τι πήγε στραβά και το 12 πτωχεύσατε. Αυτό που πήγε στραβά είναι ότι η τράπεζα επλήγει από μία κρίση όπως επλήγησαν και όλες οι υπόλοιπες τράπεζες. Αλλά η συγκεκριμένη τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου εν γέννη έπεσε στην πραγματικότητα θύμα των συμφερόντων που ήθελε να εξυπηρετήσει ένα διαπλεκόμενο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο της Κύπρου. Έγιναν σειρά από παράνομες πράξεις και παραλήψεις εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και το αποτέλεσμα είναι ότι πτώχευσε η λαϊκή, κατεστράφηκε επί της ουσίας και η Τράπεζα Κύπρου και όπως γνωρίζετε υπέστηκε πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα η Κυπριακή Οικονομία. Δηλαδή πτώχευσε η λαϊκή από λάθη άλλων και όχι από σα ενέργειες. Οι δικές μας ενέργειες έχουν γίνει από το 2006 μέχρι το 2011. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Κύπρο, ότι όταν τελικώς επτόχευσε όλο το σύστημα το Μάρτιο του 2013, δεν αναζητήθησαν πρώτα οι ευθύνε της τότε δίκησης, δεν αναζητήθησαν οι ευθύνε της προηγούμενης δίκησης και αναζητήθησαν μόνο οι ευθύνε της προ Είναι ένα θέμα τεράστιο. Είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι έστω με τον περιορισμένο χρόνο που έχετε σήμερα θα μου δώσετε τη δυνατότητα να σας κάνω αποκαλύψεις, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει η κυπριακή κοινή γνώμη να καταλαβαίνει τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί. Τι πέστε μας, τι έχει συμβεί. Μπορώ να σας πω. Για να ξεκινήσουμε λίγο να πάρουμε την ιστορία από το, από το 11 και μετά. Μην μείνετε όπως στην ιστορία για να χάσουμε αυτοί... τον χρόνο, να μπούμε και στην ουσία. ναι. Ε, μα μόνο ουσία εγώ έχω να σας πω. Εγώ, εγώ, έχω να σας κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, διότι χρονολογική και λεπτομερή ανάλυση της υπόθεσης 20 λεπτά δεν γίνεται. Ωραία, Αλλά, καταγγελίες ακούμε. Θα σας πω ότι αυτό που, δεν γνωρίζει, αυτό που, δεν γνωρίζει, η κυπριακή κοινή γνώμη είναι ότι εάν πάρετε το τι συνέβη τον Ιούνιο όταν ανακεφαλοποιήθηκε η τράπεζα, θα δείτε ότι η τράπεζα χρειάστηκε 1,8 δισεκατομμύρια τη στιγμή που οι ζημιέ από τα ελληνικά ομόλογα ήταν 2,4 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπήρχαν οι ζημιές από τα ελληνικά ομόλογα, η τράπεζα θα είχε και 600 εκατομμύρια πλεονάζουσα κεφαλαϊκή επάρκεια. Παρά την κρίση και παρά τα προβλήματα. Όταν έγινε ένας έλεγχος από την δίκη Σαρή, τον οποίο τον ανέθεσαν όχι στην BlackRock όπως είχα υποδείξει εγώ, αλλά σε μια εταιρεία Hooligan Lockheed, η οποία έχει φιλικές σχέσεις και έχει συνδέσεις με μια εταιρεία αξία, τη οποία ήταν και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Σαρή, έβγαλαν ότι η τράπεζα χρειάζεται περαιτέρω προβλέψει 700 εκατομμύρια για την Ελλάδα και 150 εκατομμύρια για την Κύπρο. Έτσι, μετά από έξι χρόνια λειτουργία και μετά από την μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών στον, χώρο, στον ελληνικό και στον ελλαδικό χώρο ε, γενικότερα. Έτσι. Από εκεί και πέρα αυτά που επακολούθησαν από το 2011 και μετά ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια που έφτασαν σε δισεκατομμύρια τα οποία πετάχτηκαν από το παράθυρο. Από ποιου πετάχτηκαν είναι το ζήτημα. Παράδειγμα. Γιατί και εσεί κατηγορήσετε, κύριε Βιενόπουλε, ότι κατά πετάχτηκαν, την παρουσία σα. Ένα λεπτό. Αφήσετε, στη Λαϊκή αφήσετε, Τράπεζα αφήσετε προχωρήσατε σε εγκρίσει ναι. δανείων με ανεπαρκεί εξασφαλίσει ή πολλέ φορέ με εξασφάλιση μετοχέ του ομίλου τη ΜΚ. Και αυτό άφησε εκτεθειμένη την θέλετε... τράπεζα με αποτέλεσμα ένα λεπτό να καταγραφούν μεγάλε κεφαλιακέ ανάγκε κατά την έκθεση τη ΠΥΜΚΟ. Αυτή είναι μία κατηγορία. Επίση, μεγάλο ποσό του ΕΛΑ τη Λαϊκή αφορούσε κροέ καταθέσεων που γίνονταν στο παράρτημα της Ελλάδας. Όλα αυτά που μου λέτε είναι μια επανάληψη αστήρικτων και αβάσιμων κατηγοριών που τους έχω διαψεύσει κατά επανάληψη. Καταρχήν, να σας πω από το τελευταίο, όταν αποχώρησε η δική μου ειδίκηση, το ποσό του ΕΛΑ ήταν κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Υποτίθεται ότι ο κύριος Ορφανίδης ζήτησε την απομάκρυση τότε του Διευθύνοντος Συμβούλου επειδή η, 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 η τράπεζα Είχε ένα θέμα ταμιακή ρευστότητα, παρόλο που υπήρχε πρόγραμμα αποκατάστασή τη και οι άνθρωποι που έβαλε ο κύριο Ορφανίδη εκτόξευσαν το ΕΛΑ από τα 3 δι στα 9,5 δι. καταθέτε στην Ελλάδα έμειναν ανεπηρέαστοι και όλο ο ΕΛΑ φορτώθηκε στην Τράπεζα Κύπρου. Βεβαίω, αλλά θέλετε, αν, αν μου κάνετε μία ερώτηση και μετά με κόβετε με καινούργια ερώτηση, δεν μου δίνετε δυνατότητα. Ωραία, να σας απαντήστε, απαντήσω. απαντήστε, παρακαλώ. Να σα απαντήσω λοιπόν για τα δάνεια. Να σα απαντήσω για τα δάνεια και να σα πω ότι αυτό που γίνεται στην Κύπρο. Έχει πλέον την έννοια και του γελίου και του ανήθικου. Παίρνετε δάνεια τα οποία δόθηκαν το 2007 και το 2006 και κοιτάζετε ποιε είναι οι εξασφαλίσει του το 2012 και το 2013. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι τα δάνεια αν είναι καλά ή κακά, κρίνονται από την στιγμή τη χορήγησή του. Ποιε ήταν οι εξασφαλίσει, Δηλαδή τότε και είχαν εξασφαλίσει, μετά συνέχεια. προέκυψε να μην έχουν εξασφαλίσει, κύριε Βιενόπουλε. Βεβαίω το έχω πει κατ' επανάληψη και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ένα δημόσιο στοιχείο που να λέει τι είναι αυτά που λε. Όταν δώσατε τα δάνεια, δεν είχαν εξασφαλίσει Ναι, Το είχαμε δει στην Επιτροπή Θεσμών Αντίθετα, πρόσφατα. Δηλαδή, όλου αυτού που πήραν τα δάνεια χωρί τι απαραίτητε εξασφαλίσει, χωρί να πληρώσουν έστω και μία μα όλα, δόση. Μα όλα αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ποτέ δεν έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση σε εμά. Η Επιτροπή Θεσμών μιλάει για κάποια δάνεια και λέει δάνειο 60 εκατομμυρίων εξασφαλίσει 10. Πότε. Δάνειο 60 εκατομμυρίων όταν εδόθη πόσο ήταν, μήπω ήταν 110 και μήπω σήμερα η εξασφαλίσει είναι 10 ή ήταν τότε 10. Διότι όταν ας πούμε, είχαμε εξασφαλίσει με το χ του ΟΤΕ, η μετοχή του ΟΤΕ πριν από ένα χρόνο είχε 1 ευρώ. Σήμερα έχει 12 ευρώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει να λε τέτοια πράγματα τα οποία είναι, αν θέλετε, όχι, όχι απλώ ερασιτεχνικά, είναι αλαμπουρνέζικα και να παραπλανεί τον κόσμο. Όλα αυτά Αντίθετα, ακούστηκαν σε αρμόδιε επιτροπέ που διερευνούν το σκάνδαλο τη κυπριακή οικονομία, τη καταστροφή. Ακούστηκε αυτές στην Επιτροπή αυτές Θεσμών. Τις επιτροπές, ναι. Αυτέ τι επιτροπέ να τι σέβεστε εσεί που σα παραμυθιάζουν με τα δίθεν θεσμικά. Όχι, εγώ γιατί να μα παραμυθιάζουν και, και να μην μα παραμυθιάζετε εσεί. Θα σα πω λοιπόν εγώ και θα σα πω και θα σα δείξω αν θέλετε και τι ευθύνε, δεν ξέρω τι προσωπικέ δικέ όλου του συστήματο. Μα κατηγορείτε εμά για δάνεια που. Βεβαίω, για δάνεια τα οποία δόθηκαν το 2006 και το 2007. Και θα σα δώσω μια περίπτωση, η οποία περίπτωση έχει σχέση και με τα δεινά τη λαϊκή. Εάν δεν με κόψετε και με αφήσετε να τα πω.